Καθημερινά λόγια του Θεού. Για να ζήσει κανείς μια κανονική πνευματική ζωή, πρέπει να μπορεί να λαμβάνει καθημερινά νέο φως και να επιδιώκει την αληθινή κατανόηση των λόγων του Θεού. Πρέπει κανείς να δει την αλήθεια ξεκάθαρα, να βρει ένα μονοπάτι άσκησης για όλα τα θέματα, να ανακαλύψει νέα ερωτήματα μέσω της καθημερινής ανάγνωσης των λόγων του Θεού και να συνειδητοποιήσει τις δικές του ελλείψεις, ώστε να έχει μια καρδιά που αναζητά και λαχταρά, μια καρδιά που συγκινεί όλο του το είναι και ώστε να είναι γαλήνιος ενώπιον του Θεού σε όλες τις στιγμές, φοβούμενος πολύ μήπως μείνει πίσω. Ένα άτομο με μια τέτοια καρδιά που λαχταρά και αναζητά, που είναι πρόθυμος να επιτυγχάνει την είσοδο συνεχώς, βρίσκεται στο σωστό δρόμο της πνευματικής ζωής. Εκείνοι που συγκινούνται από το Άγιο Πνεύμα, που επιθυμούν να βελτιωθούν, που είναι πρόθυμοι να επιδιώξουν την τελείωση από τον Θεό, που λαχταρούν μια πιο βαθιά κατανόηση των λόγων του Θεού, που δεν επιδιώκουν το υπερφυσικό, μα αντίθετα πληρώνουν αληθινό τίμημα, που νοιάζονται αληθινά για το θέλημα του Θεού, που επιτυγχάνουν πραγματικά την είσοδο, ώστε οι εμπειρίες τους να είναι πιο αυθεντικές και πραγματικές, που δεν επιδιώκουν κενά λόγια και δόγματα, ούτε επιδιώκουν να νιώσουν το υπερφυσικό, που δεν λατρεύουν καμία σπουδαία προσωπικότητα. Αυτοί είναι που έχουν εισέλθει σε κανονική πνευματική ζωή. Όλα όσα κάνουν γίνονται με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω ανάπτυξης στη ζωή και το να γίνουν νέοι και ζωντανοί στο πνεύμα. Πάντα καταφέρνουν να επιτύχουν την είσοδο ενεργά. Χωρίς να το συνειδητοποιούν, φτάνουν στην κατανόηση της αλήθειας και στην είσοδο στην πραγματικότητα. Αυτοί που έχουν κανονική πνευματική ζωή βρίσκουν κάθε μέρα την απελευθέρωση και την ελευθερία του πνεύματος και μπορούν να κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού με ελεύθερο τρόπο προς ικανοποίησή Του. Για τους ανθρώπους αυτούς, η προσευχή δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Κάθε μέρα καταφέρνουν να συμβαδίσουν με το νέο φως. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι εκπαιδεύουν τους εαυτούς τους να γαλινεύουν τις καρδιές τους ενώπιον του Θεού και οι καρδιές τους γαλινεύουν πραγματικά ενώπιον του Θεού και κανείς δεν μπορεί να τους ενοχλήσει. Κανένας άνθρωπος, κανένα γεγονός ή πράγμα δεν μπορεί να περιορίσει την κανονική πνευματική ζωή τους. Μια τέτοια εκπαίδευση προορίζεται να αποφέρει αποτελέσματα. Δεν γίνεται με σκοπό να κάνει τους ανθρώπους να ακολουθούν κανόνες. Αυτή η άσκηση δεν αφορά την τήρηση κανόνων, μα αντίθετα αφορά την προώθηση της ανάπτυξης της ζωής των ανθρώπων. Αν βλέπεις αυτή την άσκηση μόνο και μόνο ως κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις, η ζωή σου δεν θα αλλάξει ποτέ. Μπορεί να ασκείσαι όπως και οι άλλοι, μα ενώ εκείνοι καταφέρνουν τελικά να συμβαδίσουν με το έργο του Αγίου Πνεύματος, εσύ αποκλείεσαι από το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Δεν εξαπατάς τον εαυτό σου λοιπόν? Ο σκοπός αυτών των λόγων είναι να επιτραπεί στους ανθρώπους να γαλινέψουν τις καρδιές τους ενώπιον του Θεού, να στρέψουν τις καρδιές τους στον Θεό, ώστε το έργο του Θεού μέσα τους να γίνει χωρίς εμπόδια και να καρποφορήσει. Μόνο τότε μπορούν οι άνθρωποι να είναι σε συμφωνία με το θέλημα του Θεού.